παραμένουμε αγροτικό ρεπορτάζ. Αναφέρθηκε ο κύριος Δασκαλάκης στις επιπτώσεις του καύσωνα στον Κρητικό Αμπελώνα και στην ποιότητα των σταφυλιών. Πάμε στην Ιερά Πέτρα, καθώς εκεί οι παραγωγοί επιμένουν στις θερινές καλλιέργειες, υψηλού ρίσκου οι θερινές καλλιέργειες. Ωστόσο, ο κύριος Δουλούμης, ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Ανατολή, θα μας εξηγήσει και να σας καλησπερίσω, κύριε Δουλούμη, για ποιο λόγο επιμένουν οι παραγωγοί σε αυτές τις καλλιέργειες. Καλησπέρα σας. Η επιλογή της καλοκαιρινής καλλιέργειας σε κάποιους παραγωγούς είναι μονόδρομος. Ακριβώς. Εμείς παράγουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Η ανασχόλησή μας είναι αποκλειστικά με τα αγροτικά. Κάποιες φορές, επειδή η καλλιέργεια δεν πήγε όσο καλά το θέλανε, υπάρχουν υποχρεώσεις ανελημμένες από τους παραγωγούς, οι οποίες πρέπει να βγουν στη διάρκεια της σεζόν, να τελειώσουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις. Και επειδή προερχόμαστε από δύο χρονιές, οι οποίες δεν πήγαν έτσι όπως περιμέναμε και έτσι όπως σχεδιάζαμε, λόγω των παραγόντων που γνωρίζουμε, λόγω του COVID, έχουν υποχρεώσει πολλή παραγωγή σε δεύτερες και τρίτες καλλιέργειες. Δηλαδή τα καλοκαιρινά που είναι φέτος σε παραγωγή στην Ιαρέπτα και αυτά που θα μπουν το επόμενο 15ήμερο, υπολογίζω 3 φορές περισσότερα από κάθε φορά. Για τι προϊόντα μιλάμε, να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Μιλάμε για αγκούρια κάθε λογής, δηλαδή κοντό αγκούρι γνωστού και μακρύ αγκούρι, ντομάτες μεγαλόκαρπες, ντομάτες βελανίδια και λιγότερο πιπεριές, αλλά όλων των ειδών τα προϊόντα. Και γιατί χαρακτηρίζονται υψηλού ρίσκου? Διότι στις 10 χρονίες μία πιάνουν. Αυτή είναι μια απλή εξήγηση. Είναι το ρίσκο που παίρνει ένας παραγωγός βάζει καλοκαιρινή καλλιέργεια είναι πολύ μεγαλύτερο των προσδοκιών που έχουμε. Μία πιάνουν, δηλαδή δεν υπάρχει απόδοση, δεν υπάρχει ποσότητα. Δεν υπάρχει απόδοση, δεν υπάρχει αποδοτικότητα στις καλοκαιρινές καλλιέργειες. Δηλαδή ξέρεις ότι θα μπει μέσα, θα μπει κάποιος μέσα παραγωγός, ωστόσο λέει σήκωνο τα χέρια ψηλά, πρέπει να βγάλω κάτι. Οι παραγωγοί παίζουν τα ρέστα τους στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Δηλαδή είναι μονόδρομος στις αγρότες. Αν είχαν κάποια άλλη ενασχόληση, καλώς θα την κάνανε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει δεύτερη ενασχόληση στις αγρότες και ειδικά των θερμοκηπίων, είναι μια απελπισμένη κίνηση το καλοκαιρινό που μία 9 δεν πιάνει και μία πιάνει. Ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά που να πιάσει, γιατί πραγματικά όλοι το έχουμε ανάγκη. Να πάει λίγο-λίγο καλά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην προετοιμασία μας για να υποδεχτούμε αυτά τα καλοκαιρινά προϊόντα και εφοδιάσουμε την αγορά όσο καλύτερα γίνεται και να έχουν την καλύτερη δυνατή τύχη, την έχουμε κάνει σαν συνεταιρισμός. Και πιστεύω να αποδώσει προσπάθειες αυτές, να μας βοηθήσει και λίγο ο καιρός, να ανοίξει και λίγο ο τουρισμός, διότι είμαστε, όπως γνωρίζετε, γύρω στα 30% της δυνατότητας κίνησης. Τώρα η εστίαση σας έχει βοηθήσει καθόλου? Είναι ανεπαίσθητο αυτό που έχει γίνει. Δεν το έχουμε καταλάβει καθόλου. Η εστίαση μπορεί να έχει ανοίξει, αλλά λες και δεν έχει ανοίξει. Μάλιστα. Είχατε ξεκινήσει και μία συζήτηση και έχετε προβεί και σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει μία στήριξη του πρωτογενή τομέα, μία στήριξη των παραγωγών, ειδικά στην περιοχή της Ιεράπετρας. Έχουμε εξέλιξη? Έτσι ακριβώς. Έχουμε τελειώσει έναν πρώτο κύκλο ενίσχυσης και έχουμε πάει σε ένα δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο κύκλο τον έχουμε ανοίξει πάλι πρωτοπόρες όλη την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις στα εκπαιδευτικά. Και είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο. Είναι σε φάση ελέγχου των στοιχείων. Εμείς είμαστε σε φάση πίεσης προς αυτούς. Γιατί κοιτάμε να πάρει ο παραγωγός το δυνατότερο γρηγορότερα όποια η οικονομική ενίσχυση δώσει το κράτος ώστε να μπει στην καλλιέργεια και να μην χρειάζεται να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις καλλιέργειες καλοκαιρινές που αποτέλεσμα είναι αμφίβολο το αποτέλεσμά τους. Μάλιστα. Στις εξαγωγές μπορούμε να στηριχθούμε? Στις εξαγωγές ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε σαν συνεταιρισμός. Φέτος θα το ενισχύσουμε τουλάχιστον 100%. Έχουμε κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Ναι. Δεν είμαστε στατικοί και κοιτάμε κάθε φορά τις καταστάσεις, αξιολογούμε. Τώρα είμαστε σε φάση κλεισίματος της χρονιάς που πέρασε, αξιολόγησης και προγραμματισμού της καινούργιας. Η καινούργια χρονιά σίγουρα περιλαμβάνει περισσότερες εξαγωγές. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.